δορυφορικός εντοπισμός του στίγματος είναι πια μέρος της ζωής μας και είναι σημαντικός για τη γεωργία, την επιστήμη, το χρονοπροσδιορισμό και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Τον χρησιμοποιούμε στα τηλέφωνα, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τρένα, πλοία μας και σε χιλιάδες άλλες εφαρμογές. Αρχικά βασιζόταν σε ένα αμερικάνικο σύστημα, το GPS ή Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα ένα ρώσικο σύστημα, το GLONASS, έκανε την εμφάνισή του. Το 2016, το Galileo, το Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης, εγγενίασε τις αρχικές υπηρεσίες του. Τι είναι λοιπόν το Galileo και σε τι διαφέρει από τους λοιπούς αστερισμούς δορυφόρων? Το Galileo είναι ένα προηγμένο ευρωπαϊκό σύστημα που προσφέρει εγγυημένο, πολύ ακριβές στίγμα παγκοσμίως, καθώς και χρονοπροσδιορισμό μεγάλης ακρίβειας. Μόλις αναπτυχθεί πλήρως, το Galileo θα αποτελείται από 24 λειτουργικούς δορυφόρους, καθώς και 6 εφεδρικούς σε τροχιά 23.000 χιλιόμετρων πάνω από τη Γη, υποστηριζόμενους από διάφορους επίγειους σταθμούς αισθητήρων και κέντρα ελέγχου σε όλο τον κόσμο. Το Galileo είναι αυτόνομο, αλλά συνεργάζεται και με άλλα υπάρχοντα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και πολλές συσκευές συνδυάζουν 2 ή 3 αστερισμούς δορυφόρων για να αυξήσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία. Παρότι συνεργάζεται με άλλα συστήματα, το Galileo είναι μοναδικό. Πρώτον, είναι ευρωπαϊκό και υπομή στρατιωτικό έλεγχο, όταν όλα τα άλλα συστήματα τα χειρίζεται ο στρατός. Και έτσι προσφέρει στην Ευρώπη και στους Ευρωπαίους πολίτες ανεξαρτησία και κυριαρχία. Το Galileo παρέχει επίσης νέες υπηρεσίες, όπως έρευνα και διάσωση, PRS, μια ασφαλή υπηρεσία κρατικών εφαρμογών, και πιο ακριβή εντοπισμό στίγματος για εμπορικές εφαρμογές. Το Galileo, προσφέροντας κατά κανόνα διπλή συχνότητα, στην ουσία θα παρέχει νέα επίπεδα εντοπισμού στίγματος σε πραγματικό χρόνο και θα βελτιώσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας υπό τις πιο ακραίες συνθήκες. Με την ανάπτυξη του Galileo, η Ευρώπη ελαχιστοποιεί επίσης τον κίνδυνο απενεργοποίησης ή υποβάθμισης των άλλων συστημάτων πλοήγησης. Το Galileo είναι το επιστέγασμα πρωτοφανού συνεργασίας και καινοτομίας με σκοπό να παρέχεται στους πολίτες παγκοσμίως ένα νέο, αξιόπιστο, ανεξάρτητο, μη στρατιωτικό σύστημα πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού που θα στηρίζει αμέτρητες εφαρμογές.